αρκετά χρόνια, 30 χρόνια αν δεν κάνω λάθος, προσπάθεια να τιμηθούν οι αγώνες για την απελευθέρωση της πόλης το 1944. Ο αγώνας, το έχουμε πει επανειλημμένα και δεν το πρωτοείπαμε εμείς, ο αγώνας της μνήμης απέναντι στη Λύθη είναι ένα ιστορικό γεγονός που έχει πάντοτε πολύ μεγάλη σημασία. Η χειραγώγηση της μνήμης και η χειραγώγηση και της Λύθης ακόμα οδήγησε πάρα πολλές φορές σε αποτελέσματα δραματικά. Σήμερα στη χώρα μας που υπάρχει αυτή η βαθιά κρίση, είμαστε εδώ για να ενώσουμε, όχι για να διχάσουμε, και η μνήμη πάνω στα πραγματικά γεγονότα ενώνει. Βοηθάει στην ανασύσταση του κοινωνικού ιστού και βοηθάει και στην ανασύσταση της συλλογικής μνήμης. Αυτή η συλλογική μνήμη χρειάζεται σε όλους και ήταν κορυφαία στιγμή η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και οι αγώνες που δώσανε όσοι πρωτοστατήσανε σε αυτή την υπόθεση. Είμαστε υπερήφανοι και είναι τιμή μας το ότι βρισκόμαστε εδώ. Έρχομαι εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων μετά από γνωστοποίηση αυτής της παρουσίας μου στη διάσκεψη των Προέδρων και πιστεύω ότι και από εδώ και πέρα τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο στα μνημεία τα οποία θα κάνουμε τώρα τους δρόμους που θα μας πούνε και θα οδεύσουμε προς τα εκεί για καταθέσετε πάνω, ούτε μόνο στο Δήμο αλλά και στα σχολιά πια και παντού, αυτές οι επέτη θα πάρουν το πραγματικό τους νόημα για να υπάρξει μια πραγματική συλλογική κατάφαση και στάση μπροστά στην ιστορία μας, που είναι πολύ πλούσια από αγώνες και που απαιτεί και πολλούς ακόμα αγώνες για να ξεπεράσουμε τα σημερινά μας προβλήματα.